Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνά, ο Κώστας εδώ. Στο σημερινό επεισόδιο «Η ανατομία ενός συλλέκτη» είναι το πρώτο επεισόδιο. Έχω την τιμή να φιλοξενήσω και να παρουσιάσω έναν πάρα πολύ καλό φίλο, τον Ζάντομ, κατά κόσμο Ιωάννη, από το κανάλι Ζάντομ & Co. Τα παιδιά που θα παίρνουν μέρος στα επεισόδια που θα δείχνω, θα τα παρουσιάζουν με το όνομα του καναλιού τους, αν έχουν κανάλι, το ψευδόνυμό τους ή το όνομά τους, ανάλογα τι αρέσει στον καθένα. Λοιπόν, ο Ζάντομ είναι ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Έχει μία από τις καλύτερες συλλογές που έχω δει σήμερα και ίσως να είναι το έναυσμα, βλέποντας αυτή τη συλλογή, να μορφωθούν οι ιδέες για να φτάσουμε στο σημερινό επεισόδιο, στη σημερινή σειρά επεισοδίων και ευελπιστώ να πάει ακόμα μακρύτερα. Θα ξεκινήσω κάνοντας τις ερωτήσεις. Σας έχω εξηγήσει ότι λόγω απόστασης δεν είναι τόσο εύκολο να είμαι παρόν. Οπότε κάνω τις ερωτήσεις που έκανα στα παιδιά και θα παίζει το κομμάτι μονταρισμένο όπως το έχω παρουσιάσει και το έχει παρουσιάσει και το κάθε παιδί, με τις απαντήσεις που δίνουν. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ερώτηση νούμερο 1. Ας γνωρίσουμε λοιπόν για αρχή ποιος είναι ο Ζάντομ και με τι ασχολείται. Γεια, είμαι ο Ζάντομ. Είμαι designer illustrator. Είμαι μεγάλος νέρντουλας, μεγάλος οτάκου και συλλέκτης. Τρόπος που γεννήθηκα γεμάτος ερωτήσεις. Γράφταν άντερες κόφτες κινήσεις. Του πρώτα το τοποθετείς, μετά πρέπει να ισορροπήσεις. Να πω δες κινήσεις, μάλλον πρέπει να με πείσεις. Τρόπος που γεννήθηκα γεμάτος ερωτήσεις. Γράφταν άντερες κόφτες κινήσεις. Ου. Μίλαν με παγωμένο σώμα και είναι κρίσα το ποτήρι μου, κόκκινη σαν το χρώμα. Τα λέμε όλα γυρνάνε, γυρίζουνε σαν τη φόνα. Έχω τον ήχο από το μέλλον, κατάραμα από τη μόρα. Ερώτηση νούμερο 1. Τι σημαίνει για σένα η λέξη συλλέκτης? Το τι σημαίνει να είσαι συλλέκτης και κατ' επέκταση το τι σημαίνει η ίδια η συλλογή, νομίζω ότι είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό και μπορεί να οριστεί μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο που πιστεύει ότι είναι συλλέκτης. Προσωπικά, η συλλογή για εμένα είναι ένας τρόπος να αποκτήσουν φυσική υπόσταση διάφορα ερεθίσματα που έχω στο κεφάλι μου, συναισθήματα, μνήμες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από διάφορες ιστορίες και γνώσεις ανά τους καιρούς. Και είναι ένας τρόπος να μπορέσω να γεμίσω τον δικό μου χώρο με δικές μου μνήμες. Ερώτηση νούμερο 2. Πότε ξεκίνησες τη συλλογή σου? Είναι κάτι που ήρθε με τον καιρό ή ξεκίνησες με αυτό το σκοπό? Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο ισχύει γενικότερα, αλλά για μένα ξεκίνησε αργά. Και το αργά το λέω με δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι ότι ξεκίνησε ηλικιακά αργά. Πρέπει να ήμουν γύρω στα 25 όταν ξεκίνησα που και που να αγοράζω αντικείμενα τα οποία με ενδιέφεραν. Αλλά και το αργά ότι ήδη είχα φτάσει σε ένα επίπεδο συλλογής έτσι ώστε να αντιληφθώ ότι αυτό το πράγμα που κάνω είναι να είμαι συλλέκτης και ότι συλλέγω αντικείμενα. Μια συλλογή με αντικείμενα ενός είδους ή διαφορετικές συλλογές διαφορετικών αντικειμένων? Αυτή η απάντηση ίσως έρθει ως επέκταση στο τι σημαίνει συλλογή για εμένα. Και αυτό γιατί η δικιά μου συλλογή είναι ένας τρόπος να αποκτήσει μια φυσική παρουσία αυτό που έχω εγώ μέσα μου ως άνθρωπος. Σίγουρα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι κατά βάση η συλλογή μου αποτελείται από φιγούρες ή από κόμικ, γιατί αυτά είναι τα αντικείμενα που εμένα προσωπικά μου αρέσει να συλλέγω περισσότερο. Αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Έχω και διάφορα βινίλια, Blu-ray, games και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία συλλέγω, γιατί η μνήμη δεν έχει format. Και ο τρόπος που θέλω να εκφράσω εμένα δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος, οπότε τα αντικείμενα είναι διάφορα. Ερώτηση νούμερο 4. Ποιο είναι το αγαπημένο σου απόκτημα από όλα όσα έχεις συλλογήσει, ανεξαρτήτου κόστους? Είναι δύσκολο να απαντήσω λίγο αυτό το ερώτημα. Και για δύο λόγους μου συμβαίνει αυτό. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν μπορώ να επιλέξω μόνο ένα αντικείμενο και θα εξηγήσω ίσως γιατί. Και ο άλλος είναι ότι κατά βάση τα αντικείμενα που μου έρχονται στο μυαλό από τη συλλογή μου μπορώ να ξεχωρίσω ότι είναι φιγούρες. Και αυτό γιατί ίσως η φιγούρα έχει μια πιο συμβολική και ρομαντική έκφραση αυτού που εγώ έχω ως συλλογή. Γιατί τα κόμικ για παράδειγμα είναι η ίδια η ιστορία, ενώ η φιγούρα ενός χαρακτήρα από το εν λόγω κόμικ είναι κάτι πιο αφηρημένο στη μνήμη μου εμένα για αυτή την ιστορία. Από εκεί και πέρα μπορώ να επιλέξω μερικά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την θέση για διάφορους λόγους και διαφορετικούς λόγους. Για παράδειγμα, η Darth Talon είναι το Holy Grail μου, είναι μια φιγούρα της Gentle Giant, είναι μια απίστευτη χαρακτήρας, τη λατρεύω πάρα πολύ. Γενικά μου αρέσει το αρχέτυπο των δυναμικών γυναικών σε ιστορίες. Είναι μια Sith Lord η οποία είναι μέρος της ιστορίας του Star Wars Legacy, είναι
το αγαπημένο μου αέρα στο lore του Star Wars, τοποθετείται 130 χρόνια μετά από το original trilogy, είναι 6 scale, που πλέον μου αρέσει πάρα πολύ να συλλέγω μεγάλες και ίσως ακόμα αν μπορέσω και μεγαλύτερες φιγούρες από αυτό το μέγεθος. Μετά σίγουρα είναι η φιγούρα του Godzilla από το Godzilla του 1998. Είναι μια φιγούρα που έχω από 8 χρονών, είναι εδώ της γειτονάς μου. Είναι από τα λίγα πράγματα που έχω κρατήσει από εκείνη την ηλικία έως και σήμερα και έχουν την ίδια αξία που είχαν και τότε. Γι' αυτό κατά βάση γιατί ο Godzilla έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για εμένα, γιατί έπλασε σε μεγάλο βαθμό, μπορώ να πω, τα ενδιαφέροντά μου ως άνθρωπος και λόγω των κόμικ που έβγαζε Dark Horse, αλλά και η μουσική, όπως ανέφερα και στο βίντεο που έχω με τον Mountain, που το soundtrack με όθησε να ακούω nu metal, οπότε έπλασε πολύ το μουσικό μου αυτή. Και μετά σίγουρα ότι έχω από τον αδερφό μου το Satyrod, γιατί έχω την Alloy από τη συλλεκτική του Horizon Zero Dawn και τον Geralt από το Witcher, Wild Hunt. Και τα δύο είναι video games που υπερλατρεύω, ιστορίες που μου άγγιξαν πάρα πολύ. Μετά είναι σίγουρα οι φιγούρες από τον Τόρο Χεντόρο, του Σιν και του Κάιμαν, είναι από την 3-0 και οι δύο. Και αυτό γιατί τον Τόρο Χεντόρο είναι μία από τις αγαπημένες μου ιστορίες, είναι απίστευτο μάγκα και πλέον έχει αποκτήσει και ένα άλλο κοινό λόγω του άνιμε, που μέχρι στιγμής έχει γίνει φοβερή η μεταφορά του. Αλλά για εμένα έχουν μεγάλη σημασία γιατί είναι κομμάτια από μια ιστορία που υπερλατρεύω, αλλά σε δεύτερη φάση είναι ότι είναι φιγούρες που δύσκολα τις βρήκα, είναι αρκετά σπάνιες και σε μια εποχή που είχαμε μόνο το manga, το soundtrack του manga και δύο φιγούρες, ήταν για μένα μια πιο προσωπική εμπειρία το να μπορέσω να τις βρω και να τις έχω και να είναι κομμάτια μιας ιστορίας που προσωπικά είναι από τις αγαπημένες μου και τις καλύτερες ιστορίες που έχω διαβάσει. Και τέλος θα αναφέρω ακόμα μια φιγούρα, γιατί έτσι πώς το πάω σιγά σιγά θα αναφέρω όλες μου τις φιγούρες αυτή την ερώτηση και θα βρίσκω αφορμές για την κάθε μία να έχει λόγο ύπαρξης αυτή την απάντηση. Είναι μια φιγούρα της Motoko. Είναι μία από τις φιγούρες της Motoko τις οποίες έχω στη συλλογή. Η Motoko είναι από τον Ghost in the Shell, είναι ίσως από τις αγαπημένες μου ιστορίες. Υπερλατρεύω αυτό το franchise και τη Motoko ακόμα πιο πολύ, λόγω του ότι είναι και στο αρχέτυπο που λατρεύω, της δυναμικής γυναίκας. Η συγκεκριμένη φιγούρα είναι από το Standalone Complex, τη σειρά δηλαδή του Ghost in the Shell, που είχε δύο κύκλους, του 2002 και του 2004. Η σειρά και το original manga είναι τα αγαπημένα μου πράγματα από το Ghost in the Shell. Ο λόγος που την επιλέγω για αυτή την απάντηση είναι ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτή που μου έδωσε την ιδέα ίσως ή μου έβαλε το μικρόβιο να ξεκινήσω αυτή τη συλλογή που έχω σήμερα. Ευθύνεται πάρα πολύ για αυτό που σήμερα έχω ως συλλέκτης εδώ πέρα. Ερώτηση νούμερο 5. Έχεις σκεφτεί ποτέ να πεις σταματάω, φτάνει ως εδώ και να μην ξαναγοράσεις κάτι και να πεις τέλος, φτάνει, ό,τι πήραμε, πήραμε? Νομίζω ότι είναι κάτι που όλοι οι συλλέκτες σκέφτονται στην συλλογική τους πορεία. Για παράδειγμα, ο αδερφός μου Satyrod, αυτό που έκανε με τη συλλογή του, είναι κάτι το οποίο είναι πάνω σε αυτό. Αλλά προσωπικά και για εμένα υπάρχουν φορές που ίσως μπω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά όχι για τη συλλογή μου σε όλη την εκφρασή της, ίσως για κομμάτια της. Για κομμάτια της που πλέον δεν με αγγίζουν και δεν είναι και δικά μου κομμάτια έκτος από τη συλλογή. Οπότε κάπως τα εξωστρακίζω και τα διώχνω. Για παράδειγμα, σύλλεγα πάρα πολύ 6-inch scale της Hasbro, που είναι φιγούρες Star Wars. Και πλέον δεν με άγγιζαν, δεν με γέμιζαν, δεν ήταν δικά μου κομμάτια αυτά, οπότε τα έδιωξα. Προσωπικά για μένα είναι αυτό περισσότερο, γιατί λόγω ότι έχω αναφέρει ότι είναι ένας τρόπος να είναι φυσική υπόσταση της ίδιας μου της συλλογής, έτσι και κομμάτια του εαυτού μου όταν πλέον δεν με γεμίζουν ή δεν είμαι εγώ, δεν τα θέλω και πολλές φορές τα απορρίπτουμε αυτόματα στο κεφάλι μας. Έτσι κάπως απορρίπτονται και από τη συλλογή μου. Ερώτηση νούμερο 6. Θα πουλούσες ποτέ τη συλλογή σου? Θα ακούστηκα φρύρα αυτό, αλλά... Ωραία. Υποθετικά, αν για παράδειγμα στο μέλλον είχα παιδί και το παιδί μου πεινούσε, δεν μπορούσα να το συντηρήσω, χρειαζόμουν χρήματα πεγνωσμένα για να μπορέσω να καλύψω τις καθημερινές του ανάγκες και είχα ακόμα τη συλλογή, για να μπορέσω να σταματήσω όλα αυτά τα προβλήματα στο σπίτι μου, θα πουλούσα το παιδί μου.
Όχι, όχι, πλάκα κάνω, γιατί δεν νομίζω να κάνω ποτέ παιδιά, οπότε δεν θα χρειαστεί να τα πουλήσω. Α? Και ευτυχώς περισσότερο δεν θα χρειαστεί να πουλήσω τη συλλογή μου. Δεν το σώσω. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να δω να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον σύντομα, γιατί όπως ανέφερα και στις προηγούμενες απαντήσεις μου, η συλλογή που έχω είναι συλλογή από κομμάτια μου. Είναι κομμάτια μου τα οποία έχουν εξωτερικευτεί. Σίγουρα, όπως ανέφερα και στην προηγούμενη ερώτηση, υπάρχουν κομμάτια της συλλογής μου που πλέον δεν είναι δικά μου κομμάτια, οπότε δεν θέλω να τα έχω και στη συλλογή μου και βρίσκω τρόπο να τα διώξω από αυτήν. Είτε να τα πουλήσω ή να τα κάνω δώρο σε φίλους, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν στη συλλογή μου. Δεν είναι πλέον δικά μου κομμάτια. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που έχω στη συλλογή μου κομμάτια τα οποία τα έχω μόνο και μόνο γιατί μου αρέσουν σαν εμφάνιση. Όπως οι φιγούρες από τις διάφορες ηρωίδες του One Piece. Και αυτό γιατί μου καλύπτει μια ανάγκη καλαισθησίας λόγω του ότι λατρεύω το σχέδιο του Όντα, ασχέτως αν δεν έχω διαβάσει ούτε ένα chapter από το One Piece ή δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο. Αυτό που με καλύπτει εμένα είναι ένα κομμάτι του Illustrator που έχω, το οποίο θέλει να δει κάτι που είναι σαν design φοβερό. Αυτά νομίζω από εμένα. Νομίζω ότι κάλυψα αρκετά το τι θέλω να εκφράσω εγώ ως συλλέκτης. Και μπορεί να ήμουν και λίγο πριν παραπάνω. Ποιος ξέρει. Αυτά από εμένα. Τα λέμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ζάντο μου, ο οποίος πήρε μέρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς για το χρόνο σας. Είναι το πρώτο επεισόδιο, ελπίζω να το έχω παρουσιάσει όσο καλύτερα γίνεται και το αποτέλεσμα να είναι αρκετά όμορφα, ποιοτικό και να έχει νόημα και ουσία για εσάς και για μένα. Για μένα προσωπικά έχει μόνο και μόνο όλη η διαδικασία, αλλά να μπορέσω να προσφέρω και σε εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ζάντο, ξαναλέω, που πήρε μέρος και που ήταν από τα πρώτα άτομα που δέχθηκε να κάνουμε όλο αυτό το εγχείρημα, που άνοιξε τη συλλογή του, που είπε πράγματα τα οποία, από όσο ξέρω, δεν έχει πει σε πολύ κόσμο. Το κανάλι του θα το έχω στην περιγραφή. Ό,τι χρειάζεστε μπορείτε να μπείτε να τσεκάρετε. Κάντε like, subscribe προπάντων σε αυτόν. Έχει πάρα πολύ όμορφο κανάλι, το παρακολουθώ εδώ και χρόνια και τα βίντεο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ή σκέτο εντυπωσιακά, αν έκανα πλεονασμό, αλλά είναι εντυπωσιακά. Από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα. Το πρώτο επεισόδιο έλαβε τέλος. Ευελπιστώ να έρθουν και τα άλλα σύντομα και κάνω ανοιχτό κάλεσμα σε όσους έχετε όμορφες συλλογές και ίσως να θέλατε να τις ανοίξουμε στον κόσμο και να κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε, την ανατομία ενός συλλέκτη, ώστε να δούμε τι σημαίνει το να είσαι συλλέκτης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά, από μένα. If I only had the money, I would fly you across the country. I say I know you're worried, but I